Ο φιλοπρόεδρος Σύλλογος Κοζάνης συνεχίζει τις μουσικές του αναζητήσεις και προσκάλεσε χθες στο στέκι του όλο το φιλόμισο κοινό της πόλης να ακολουθήσουν ένα αληθινά εκρηκτικό και απρόβλεπτο ταξίδι στο φως, στο χρώμα και στο ρυθμό, με καλεσμένη την ερμηνεύτρια με τη συγκλονιστική φωνή που έλκει την καταγωγή της από την πόλη μας, τη Βασιλική Καρακώστα. Οι Βασιλικοί συνοδεύονταν από τον επίσης δικό μας Γιώτη Κιουρτσόγλου, τον διεθνή σολίστα του μπάσου, καθώς επίσης και από τον εξαιρετικό Στάθη Άνινο στα πλήκτρα. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο στέκι του Φιλοπρόεδρου Συλλόγου με καλεσμένη μια ξεχωριστή σύγχρονη μουσική παρουσία, τη Βασιλική Καρακώστα, η οποία εκτός των άλλων τυχαίνει να έλκει την καταγωγή της από την Κοζάνη. Αυτό για μας είναι σημαντικό, το καταγράφουμε, το ξεχωρίζουμε και το επισημαίνουμε. Καλωσορίζουμε λοιπόν τη Βασιλική Καρακώστα στην Κοζάνη, στην πόλη καταγωγής της, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά που θα ακολουθήσει σε λίγο, με ένα πρόγραμμα εκρηκτικό, σύγχρονο τραγούδι και παραδοσιακό. Η Βασιλική Καρακώστα έχει μια σημαντική πορεία και συνεχίζει στα μουσικά πράγματα του τόπου μας, από τα σύγχρονα παιδιά της μουσικής σκηνής στη χώρα μας. Χθες λοιπόν η Βασιλική Καρακώστα μετέφερε το φιλόμουσο κοινό της Κοζάνης με τη δωρική φωνή της, τα βασικά καλά κρυμμένα υλικά της καταγωγής της, που είναι τα δημοτικά και τα λαϊκά τραγούδια, τα παραδοσιακά, αλλά και τα σύγχρονα. Τραγουδώ από μικρό παιδί, το ένα μου πόδι πατά στην παράδοση και το άλλο στο σύγχρονο ρεπερτόριο. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ, γιατί βρίσκομαι ανάμεσα σε δημιουργικούς ανθρώπους. Μιλάω για τον Σύλλογο, τον Φιλοπρόεδρο Σύλλογο. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και επίσης έτσι ξαναξυπνούν μερικές μνήμες από τα παιδικά μου χρόνια, γιατί θυμάμαι τη γιαγιά μου, η οποία κατάγεται από εδώ, να λέει συνέχεια δύο λέξεις, σούρδα και τον κουσό, καθώς επίσης να μου μαθαίνει να φτιάχνω γιαπράκια. Απόψε εδώ όμως ήρθα για να σας χαρίσω τραγούδια μνήμης και τραγούδια καινούρια μέσα σε ένα πρόγραμμα που λέγεται Κουρελού και αυτό σημαίνει το πολύχρωμο και το πολύ κεφάτο, ας πούμε, και εσωτερικό πρόγραμμα αλλά και με μια εξωστρέφεια. Έχει και συνέχεια.